αντιμέτωποι με τα πιο περίεργα αιτήματα για την αξιοποίηση δημόσιου χώρου από πολίτε και φορεί έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια οι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μιχαλή Κούπκα περιγράφει στο Άτλα μερικά μόνο από τα περίεργα αιτήματα που κλήθηκε να αξιολογήσει ο Δήμο. Για παράδειγμα, πολίτη ζήτησε να στήσει έκθεση ερπετών στην πλατεία Αριστοτέλου, ενώ κάποιο άλλο να χρησιμοποιήσει την οδό Τσιμισκή για φωτογράφηση μοντέλων σε αραβικά άλογα έχει τύχει έτοιμα για χρήση αλόγων στην οδό μισκή για, το, για, για φωτογραφίες, για φωτογράφηση ε, ρούχων και εσωρούχων. Έχει τύχει να ζητηθεί παραχώρηση του πάρκου της Χάνθ για το γύρισμα αισθησιακή ταινία. Ε, την ιστορία με τους εξορκισμούς την ξέρετε, δεν χρειάζεται να την αναλύσω περισσότερο. Απλά να πω ότι από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι δεν πρόκειται να καταστούν οι πλατείες της πόλης και οι υπαίθριοι χώροι της Θεσσαλονίκης χώροι διενέργειας θρησκευτικών τελετών και τελετουργιών και πολύ συχνά φυσικά στο κομμάτι της χρήσης του δημόσιου χώρου έχουμε το ζήτημα των τραπεζοκαθισμάτων όπου και εκεί ακόμα ευτυχώς η μειοψηφία των επιχειρήσεων εστίασης παραβαίνουν την άδεια που τους δίδεται από την υπηρεσία του Δήμου εις βάρος της πόλης. Ω διαδικασία, η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ο Αντιδήμαρχο Οικονομικών, στο γραφείο του οποίου έφτασαν σε ένα διάστημα τριών ετών και παρά του περιορισμού τη πανδημία και τι καραντίνε, συνολικά 487 αιτήματα, αναφέρει ότι σε πολλέ περιπτώσει, διαβάζοντα τα αιτήματα του κόσμου, αναρωτιόταν εάν αν πρόκειται για φάρσα ή όχι λόγω του ακραίου περιεχομένου του. Η λογική και του Δημάρχου και όλη τη διοίκηση δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα και κυρώσει στι επιχειρήσει τη πόλη, οι οποίε πραγματικά περνάνε δύσκολα. Και με όλο αυτό, όχι μόνο με την πανδημία, αλλά και με την έκρηξη του ενεργειακού κόστου, η λογική είναι η συμμόρφωση. Και για μα, κάθε φορά επιτυχία θα είναι να πετύχουμε ένα υψηλό ποσοστό συμμόρφωση. Αν είναι δυνατόν να βγαίνει έξω η δημοτική αστυνομία και οι ελεγκτέ και να μην βρίσκουν να γράψουν κανέναν. Αυτό για μα είναι επιτυχία. Η περιοχή που ζητείται περισσότερο από κάθε άλλη είναι η πλατεία Αριστοτέλου, το πιο κεντρικό σημείο. Οι περισσότερε παραχωρήσει για κοινό χώρο αφορούν πολιτικέ και πολιτιστικέ εκδηλώσει, αθλητικά events, σωματείων, συλλόγων και του ίδιου του Δήμου Θεσσαλονίκη.